Κυρίες και κύριοι, όλα τα μέτρα είναι ανοιχτά, βρίσκονται στο τραπέζι, ακολουθούν συσκέψεις, είναι διαρκείς οι ζυμώσεις. Βασικό ζητούμενο είναι ο περιορισμός της κινητικότητας των πολιτών. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι κοντά μας με τις βασικότερες σκέψεις που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Εύα. Από το πρωί είναι πυρετώδης η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως το είπες και εσύ, το κλειδί της κυβερνητικής στρατηγικής που θα το δούμε να εξελίσσεται και τις επόμενες ημέρες είναι όποια νέα μέτρα, ή τα υπάρχοντα ή όποια νέα μέτρα ληφθούν, να αποσκοπούν στον περιορισμό της κινητικότητας. Να μην έχουν δηλαδή πολλούς λόγους οι πολίτες, πέρα από τους απολύτως αναγκαίους, να βγουν έξω από το σπίτι τους. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί της στρατηγικής. Να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Ότι θα το πετύχουν αυτό. Πώς θα εφαρμοστεί τώρα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Εύα, μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Εξετάζεται λοιπόν, είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, να κλείσουν και τα δημοτικά σχολεία. Είτε στη Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένος επιπολασμός. Αυτό είναι το ένα σενάριο, αυτό μόνο είναι το για πρώτο τη Θεσσαλονίκη. Σενάριο, είτε σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και να δούμε αν μπορεί να περιληφθούν και κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας σε αυτό, διότι βλέπεις ότι υπάρχουν σημεία ανησυχίας από την Μπέλα, τη Λάρισα, τις Σέρες και διάφορες άλλες πόλεις. Όλα αυτά θα εξεταστούν σε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, να δούμε εάν θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις σήμερα από τον Νίκο Χαρδαλιά στην προγραμματισμένη ενημέρωση με τον Γκίκα Μαγιορκίνη σε 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός νωρίτερα έκανε και αυτός έκκληση για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Είπαμε, αυτή είναι η βασική στόχευση κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που έγινε με αντικείμενο τον εμβολιασμό, τη στρατηγική της χώρας και το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα, Εύα, γίναμε λίγο σαφότεροι ως προς την στρατηγική της κυβέρνησης για τον εμβολιασμό, ο οποίος θα τρέξει. Όπως το λες όμως και εσύ, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αχτίδα φωτός που διαφαίνεται από την έλευση του εμβολίου από το 2021 και μετά δεν πρέπει να οδηγήσει σε χαλάρωση, αλλά αντίθετα σε όξυνση των μέτρων υπό την έννοια της ατομικής ευθύνης των πολιτών και σε περιορισμό της κινητικότητας παρά μόνο για τους απολύτως αναγκαίους λόγους. Όπως το λες και εσύ, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι προσβάσιμο για όλους. Η Ελλάδα έχει λαμβάνει περίπου από το πάνω από ένα δισεκατομμύριο εμβόλια που θα παραλάβει από όλες τις εταιρείες Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 25 εκατομμύρια εμβόλια. Κάποια είναι δύο δόσεις. Θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός από τις αρχές του 2021 σε ειδικά διαμορφωμένες δομές του ΕΟΔΗ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το εμβόλιο. Επιμένω στην ελεύθερη πρόσβαση όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων στο εμβόλιο, γιατί αυτή η κυβέρνηση από την αρχή αντιμετώπισε το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό, γι' αυτό και θα το διαθέτει δωρεάν σε όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Είναι υποχρέωσή μας, αλλά ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται και η προσήλωσή μας στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η αγορά και η κατανομή των εμβολίων έχει ήδη συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εξασφαλίσει, αν δεν κάνω λάθος, 1,1 δισεκατομμύρια δόσεις από τα σκευάσματα τα οποία βρίσκονται σε τελική φάση. Στην Ελλάδα αναλογούν παραπάνω από 25 εκατομμύρια τεμάχια. Κάποια από αυτά είναι διπλές δόσεις που πρέπει να γίνουν. Έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε ενδεχομένως και περισσότερα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται από τις αρχές του 2021.